Ένα όραμα έγινε πράξη. Ευχή όλης της οικογένειας του Contra Market είναι να σας βλέπουμε κάθε μέρα χαμογελαστού. Contra Market. Contra στις τιμές, κερδισμένοι καταναλωτές. Ελληνικά, ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και τώρα, επειδή εσείς μας το ζητήσατε, στον χώρο μας θα βρείτε τα πιο φρέσκα ντόπια κρέατα πάντα στις πιο χαμηλές τιμές. Contra Market και για το κρέας της εβδομάδας. Έχετε λόγο να χαμογελάτε κάθε μέρα. Στις 19 Δεκεμβρίου το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Lucas LED. Αποκωδικοποιητές HD σε πολύ χαμηλές τιμές και άμεση εγκατάσταση στο χώρο σας. Lucas LED. Θα μας βρείτε Υψηλάντου 6 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 24610-28584. Γιατί να επιλέξω το νέο ιδιωτικό κτέο Auto Diagnosis στην Κοζάνη? Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610-75000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κτέο Auto Diagnosis επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κτέου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Auto Diagnosis. Το πράσινο ιδιωτικό κτέο στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο autodiagnosis.gr. Auto Diagnosis. Τώρα με δωρεάν επανέλεγχο οχημάτων. Binaural Feeling Recording Studio. Ηχογραφήσεις, μουσικές παραγωγές, ενορχιστρώσεις. Ένας χώρος με άριστη ακουστική για τις ανέσεις κάθε μουσικού, εξοπλισμένος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Binaural Feeling Recording Studio. Τολεμαίων 4 και Φων Κοζάνη 37. Τηλέφωνο Vodafone Sigiu 69 47 95 84 82. WhatsApp 69 86 61 79 55. Binaural Feeling Recording Studio. Όπως πολύ πολύ καταλαβαίνετε, ήδη με το σήμα της εκπομπής έχουμε μπει σε άκρος εορταστική διάθεση. Καλησπέρα σας, η Ρίζα Σελήνων είναι εδώ. Παρέα μαζί μου, η τρομερή, μοναδική, καριάτης της Δυτικής Μακεδονίας, Ραφαέλα Καραντίσογλου. Καλησπέρα. Σήμερα νιώθω πολύ έντονη την ανάγκη να σε φιλήσω. Πολύ χαίρομαι. Και να σε ευχαριστήσω για όλη την εβδομάδα που με αγαπούσες τόσο πολύ. Και το προηγούμενο χρόνο σε αγαπούσα. Μ' αγαπούσες, αλλά αυτή την εβδομάδα ήταν. Θες να μου κάνεις κάτι χειρότερο κάτι... την επόμενη? Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως ζούμε δύσκολες εβδομάδες μέχρι τις 21 Δεκέμβρη να τελειώσουμε με το καλό τις εκπομπές, τα γυρίσματα, τους πελάτες μας κλπ. Αλλά... Και μετά θα ξεκουραστούμε. Όταν έρχεσαι εδώ. Σας ετοιμάζουμε έτσι. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε παρά μόνο αν έρθετε εδώ στο στούντιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βρήκα. Ναι. Και ήρθες εδώ πέρα και δεν σε έχασα σε τόσο κόσμο και βγήκαμε ή με βρήκες εσύ. Λοιπόν, αυτό που θα ζήσουμε σήμερα θα είναι ένα μοναδικό ταξίδι στις χαμένες πατρίδες.
Δεν αποκαλύπτουμε τίποτα. Πάμε λίγο να δούμε την πολιτιστική ατζέντα και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ετήσιος χορός Ευξήνου Λέσχη Χαραυγής στον Ακρίτα Κοζάνης. Είσαστε καλεσμένοι όλοι. Ένα σύλλογο που φιλοξενήσαμε και πέρυσι στην εκπομπή Ευξήνου Λέσχη Χαραυγής. Να ανάμουν, να περάσουμε καλά. Θα γίνει χαμός, πολύ κέφι. Όπως επίσης, ατελείωτο κέφι θα έχει αύριο ο λαγροαφικός και πολιτιστικός αθλητικός όμιλος Όπερ Δίκας στο Hotel Ιωάννου Resort. Στον ετήσιο χορό του που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 13 του Δεκέμβρη με τις ορχήστρες Μακεδονικό Μεράκι Θρακόμελο, στη Λύρα ο μοναδικός Κελιανίδης Ιορδάνης, στον Ταούλιο Μουσιάδης ο Στέλιος, ένας χορός που συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στην περιοχή της Ιορδέας κάθε χρόνο. Να συνεχίσουμε με ένα μπαζάρ από το Φιλοζωικό Σωματείο Κοζάνης Αγγί Ζώων, χριστουγεννιάτικο φυσικά, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Κεντρικό Πεζόδρομο Κοζάνης. Να είστε όλοι εκεί να βοηθήσουμε και. Εσύ θα πας και με τον Μιτσάρα. Εννοείται, ο Μιτσάρας είναι μασκότ. Λοιπόν, επίσης, την Κυριακή στις 14 του Δεκέμβρη, ένας πολύ αγαπημένος σύλλογος, ο οποίος περιέχει πολύ καλούς φίλους. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω επιθυμήσει πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον Σάκη, τον Καδόγλου. Από το απόγευμα, βέβαια, με ξύνει το δεξί μου το χέρι, που σημαίνει ότι θα κάνω χειραψία. Ίσως τον δω πολύ σύντομα και εύχομαι να τον δω, γιατί ξέρει ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Την Κυριακή, λοιπόν, 14 του Δεκέμβρη, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας στην στέγη των Μικρασιατών έχει την παρουσίαση των βιβλίων του Γιώργου Κοντζαερίδη. Θύμησε σε 90 χρόνια και ένα ταξίδι στην Αντιπέρα Όχθη στα χωριά της Προύσας. Με ομιλητές τον κύριο Στρατάκη Ιωάννη, τον τέος νομάρχη Φλόρινας, και τον κύριο Γιώργο Κοντζαερίδη. Η ώρα έναρξης είναι στις 6. Πάντα ο Σύλλογος Μικρασιατών διοργανώνει μοναδικές εκδηλώσεις. Όπως επίσης οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι οι Σύλλογοι Μικρασιατών έχουν στοιχεία τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, τόσο μελωδικά, όσο και το βίντεο που ακολουθεί για να μας δείξει ποιο σύλλογο φιλοξενούμε σήμερα. Πάμε, Κυριάκο μου, να το δούμε. Δεν έρουν παρόν.
Πάρα πολύ καταλάβατε. Μικρασιατικό σύλλογος Κοζάνης, ένα θερμό χειροκρότημα. Φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Να περάσουμε καλά απόψε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο έχει στο στούντιο. Να δοκιμάσω και το τσίπρο και δεν το δοκίμασα ακόμη. Εξαιρετικό θα έλεγα, όπως εξαιρετική είναι και η κυρία που κάθεται εξ αριστερών μου, η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φωτεινή Καμίτα Κτενίδου. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε πρώτη τον Σύλλογό σας σε τηλεοπτική εμφάνιση. Είναι μεγάλη τιμή που μας κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον χώρο. Γιατί το κανάλι σας έχει πραγματικά έδειξε ότι ήθελε να μας έχει και γι' αυτό μας έχει, γιατί όπως θα δείτε είναι ένας πολυπληθής σύλλογος και είναι λίγο δύσκολο να μετακινείτε. Το νιώσατε αυτό μέσα στο κανάλι. Βέβαια, σήμερα εδώ καταρχήν και πέρα από τις ευχαριστίες μου σε σένα, ιδιαίτερα Τέλη και στη Ραφαέλα, που πραγματικά δώσατε έναν αγώνα για να είμαστε σήμερα εδώ. Και το κανάλι φυσικά, όπως είπα στην αρχή. Ευχαριστώ, θα μου επιτρέψεις εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ορχήστρα, αυτά τα παιδιά τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κοπίασαν για να βγει το πρόγραμμα το απόψινό. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και πραγματικά θέλω να τους εκφράσω τις ευχαριστίες από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, από όλο το Σύλλογο, θα έλεγα, για τις προσπάθειες που έχουν κάνει. Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιάννη το Μανέ, που τα κατάφερε να έρθει με ένα τόσο βαρύ πρόγραμμα που έχει, τον Χρήστο το Σάβα, που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο σύλλογος, τον πρόεδρο της Πτολεμαΐδας, που μας κάνει τη μεγάλη τιμή σήμερα να είναι εδώ, και αυτό γιατί ο σύλλογος της Πτολεμαΐδας είναι δεν είναι μόνο ένα αδελφό σωματείο, είναι ο μεγάλος μας αδελφός, το έχω ξαναπεί. Μας έχει υπό την προστασία του από την πρώτη ώρα και τη στιγμή. Εάν θέλουμε κάτι, θα απευθυνθούμε στην Πτολεμαΐδα. Και θα βρει τη λύση, φυσικά. Θα βρει τη λύση. Ο Σάκης ο Καδόκλου είναι ένας εξαιρετικός και όλο του το συμβούλιο, με όσους είχαμε τη τύχη να συνεργαστούμε. Και παλαιότερα με την κυρία Χρύσα τη Μαρτινάκη, οφείλω να το πω, γιατί την προηγούμενη πρόεδρο, γιατί ακόμα και τώρα, αν χρειαστούμε κάτι, μας βοηθάει. Όλους τους ευχαριστούμε. Επίσης, την κυρία Αλεξάνδρα Ζιάμπα Άντερσον, γιατί επίσης μας στηρίζει στην όλη προσπάθειά μας να σταθεί αυτός ο σύλλογος. Πολύ ωραία. Είναι η χορηγός μας, θα έλεγα, σε πάρα πολλά πράγματα. Και τελευταία, στο ημερολόγιο που θα δείτε σε λίγο, που κυκλοφορεί από το σύλλογό μας. Πάρα πολύ ωραία. Και όλους τους άλλους κυρίους που είναι εδώ, όλο τον κόσμο, τα χορευτικά μας, τη χοροδία μας. Πάρα πολύ τον χοροδιδάσκαλο, τον κύριο Δασκαλόπουλο που φροντίζει τη χοροδία και θα δείτε ότι είναι μια χοροδία 50 ατόμων που δεν είναι καθόλου εύκολο να του συντονίσει και να τα καταφέρει. Τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και θα συνεχίσω να σταματήσω τις ευχαριστίες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ένας πολύ σύντομος και μάλλον σύλλογος με πολύ σύντομη και βραχύβια ζωή, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά στον 1,5, αν δεν κάνω χρόνο λειτουργίας του από την ίδρυσή του. Από το 2012 ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Την ξεκίνησε ο Γιάννης Ομανές, που εγώ πάντα... Ο Γιάννης Ομανές, γιατί όλοι μας, από ό,τι φάνηκε και ακόμα και σήμερα, υπάρχουν διαρκώς νέοι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στο Σύλλογο. Φάνηκε λοιπόν ότι ήταν ένας καημός πολλών ανθρώπων, ένα όνειρο πολλών ανθρώπων. Ο Γιάννης βρήκε το σωστό τρόπο να μας μαζέψει στην κυριολεξία και από το 2012 αυτό το μικρό πυρήνας, άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους, πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν γνωριζόμασταν καθόλου, παιδιά, αλλά ήταν αυτό που μας έδαινε. Κατευθείαν ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Γιάννη του Μανέ και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύλλογο που αριθμεί περί τα 200 μέλη. Το σημαντικό όμως είναι ότι είναι ενεργά μέλη. Το πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε πάνω στο μικρασιατικό στοιχείο. Στην περσινή, με το Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας Μικρά Ασία, με τον Σάκη, όσο προχωρούσαμε και στείναμε βήμα-βήμα την εκπομπή, και κακά τα ψέματα και κατά τη διάρκεια που ήμασταν στον αέρα με την εκπομπή, ανακάλυπτα και θαύμαζα πόσα στοιχεία της μακρασιατικής ζωής υπάρχουν στην καθημερινότητά μας.
Και είναι πολύ όμορφο αυτό, Ραφαέλα, θα το δεις και εσύ σήμερα και θα καταλάβεις. Από τα φαγητά, τη μουσική. Είναι, εσύ βέβαια έχεις και το στοιχείο μέσα στο σπίτι σου, έτσι δεν είναι, ο μπαμπάς. Έχει κρασιατική καταγωγή. Λοιπόν, οπότε το θαύμαζα όλο αυτό. Βέβαια, μια και είναι και παρόν ο Σάκης που καλά με έξυπνε το χέρι, τελικά θα σε συναντήσω. Ένα παράπονο έχω μόνο. Δεν θυμάμαι από πόσο ήπια τσίπουρο όταν ήρθαμε στο σύλλογο. Προσπαθώ ακόμη να τις μετρήσω. Θα ξαναρθώ σίγουρα, θα ξαναρθώ, Σάκη μου. Σχέσεις λοιπόν, θα είναι συνεχίσεις, θα συνεχίσουν. Έτσι, και με πάρα πολλά τμήματα λοιπόν ο Σύλλογος, παρότι έχει πολύ μικρή ιστορία ζωής, να τα πούμε λίγο τα τμήματα του Συλλόγου. Όπως ήδη προείπαμε, έχουμε το τμήμα της χοροδίας, που αποτελείται από πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Υπάρχουν 4 χορευτικά τμήματα, 2 ενηλίκων. Υπάρχουν 2 παιδικά τμήματα. Και επίσης αυτό που είναι, είδατε ότι και στην αρχή ευχαρίστησα την ορχήστρα μας, το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσα σε αυτόν τον σύλλογο έχει ξεπηδήσει αυτή η ορχήστρα. Δηλαδή έχουμε κάνει δική μας ορχήστρα. Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με τον Γιάννη, το Μανέ ή με τον Χρήστο, ξέρω εγώ, πολλές φορές το συζητούσαμε, εννοείται. Όταν λέω, καταρχήν να πω ότι όταν λέω για μένα εννοώ το δικό μου συμβούλιο, έτσι, είμαστε 7 άνθρωποι που όλοι μας προσπαθούμε γι' αυτό. Το συζητούσαμε λοιπόν τι θα γίνει, πολύ ωραίο αυτό το όργανο, αν το είχαμε και εκείνο, αν μπορούσε να γίνει και εκείνο, και αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε μια δική μας ορχήστρα. Πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνουν πρόβες τα 6 παιδιά. 6 ετερόκλητοι άνθρωποι, οι οποίοι δημιούργησαν ένα σχήμα. Μπορεί και να τους βαφτίσουμε σήμερα, έτσι, οι ετερόκλητοι. Έχουν το σχήμα το αδέσποτο. Είναι η αδέσποτη κομπανία. Επειδή ακριβώς ήταν αδέσποτοι και βρεθήκαν στο δικό μας σύλλογο και τώρα πλέον στεγάζονται εκεί. Οι οποίοι όμως και τα 6 είναι εξαιρετικά παιδιά. Κάποιοι τους γνωρίζουν και προσωπικά. Και λείπουν 2 επίσης που ασχολούνται πιο πολύ με το ρεμπέτικο. Να τους παρουσιάσουμε τώρα. Όχι τώρα, αργότερα. Ωραία. Δεν θέλω όλους διασύνη. Μαζί, λοιπόν, όλα θα τα πούμε. Πάμε με τη σειρά, θα έρθει η ώρα. Εκείνο που ξεκινήσαμε ήταν να λέμε για τα τμήματα. Έχουμε την χοροδία, 2 τμήματα ενηλίκων. 4 ενηλίκων. 4 ενηλίκων και 2 ανηλίκων. Παιδικά, εφηβικά. Παιδικά αυτή τη στιγμή. Πολλοί παιδάκια και λιγάκι παιδικό και εφηβικό μαζί, μέχρι να ξεπηδήσει το καθαρό. Θα γνωρίσουμε εφηβικό. Βέβαια μετά και το δάσκαλο χορού του Συλλόγου, οπότε βεβαίως. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι. Που συμμετέχει πάρα πολύ στις προσπάθειες του Συλλόγου. Το έχει πάρει και εκείνος, μάλλον έτσι πατριωτικά να το πω, ότι ξεκινάει αυτόν τον Σύλλογο και δίνει την ψυχή του. Πραγματικά. Τον πάρα πολλοί άνθρωποι. Μ' αρέσει που είσαι πολύ συγκινημένη. Θα μου επιτρέψεις όμως σε αυτό το σημείο, θέλω να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και τις θερμές μου και προσωπικές και εσύ πιστεύω σε έναν άνθρωπο που μας βλέπει από το σπίτι, στον κύριο Τάσο. Να του στείλουμε φιλιά. Κύριε Τάσο, ευχαριστώ καλησπέρα πολύ που το σκέφτεστε. Εγώ όμως θα πω και σε μια. Στην εμψυχώτρια της χοροδίας που αποουσιάζει για συγκεκριμένους λόγους σήμερα τη σύζυγο του χωράρχη μας, την Τάσα τη Βατάλη, τη Δασκαλοπούλου, και να ξέρει ότι τη σκεφτόμαστε. Έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα που δεν ήρθε σήμερα και εμψυχώνει τη χοροδία μας. Έτσι. Λοιπόν, 1,5 χρόνο ζωής στο σύλλογο. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε αναπτύξει πολύ έντονη δραστηριότητα, Ραφαέλα μου, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι φαίνεται κιόλας, αλλά θα μας τα πει καλύτερα εδώ η κυρία Πέτη. Η γλυκύτατη, η ήρεμη δύναμη, θα έλεγα εγώ, η οποία έχει κάνει μια φανταστική δουλειά φέτος. Τη ζήσαμε στο μεγαλείο της την προσπάθεια αυτή, νομίζω. Θα μας τα πείτε μετά. Πείτε μας τώρα για τη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για τη ζεστή φιλοξενία, για αυτόν τον όμορφο χώρο εδώ πέρα. Αλλά κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω για το σεβασμό που δείχνετε στις ρίζες των Ελλήνων. Είναι, νομίζω. Ναι, είναι πολύ καλό για τον τόπο μας αυτό. Πάρα πολύ καλό. Ο σύλλογός μας, όπως είπε και η πρόεδρος, είναι νεοσύστατος. Έχουμε 2 χρόνια ζωής. Παρ' όλα αυτά, κατορθώσαμε αρκετά πράγματα. Πάρα πολλά. Κάναμε έντονη την παρουσία μας. Θέλουμε να πιστεύουμε στην πόλη μας. Και θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Να πω όμως κυρίως όχι για αυτά τα οποία κάναμε, αλλά για αυτά τα οποία κάνουμε τώρα και θα κάνουμε. Σε πρώτη φάση, να πω για τις 2 δράσεις που έχουμε σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Η πρώτη είναι ότι μαζεύουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο και όχι μόνο, αλλά και για οικογένειες οι οποίες ξέρουμε ότι σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έχουμε κάποιοι ανάγκη. Από εμάς περνάμε καλά, κάποιοι άλλοι υποφέρουν και έχουν την ανάγκη από τη δική μας συμπαράσταση, από τη δικιά μας βοήθεια, από το δικό μας χαμόγελο. Είναι τώρα για τα Χριστούγεννα. Είναι τώρα για τα Χριστούγεννα, ακριβώς.
Η δεύτερη δράση που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτό το οποίο προλόγησε και ο Τέλης. Είναι ένα ημερολόγιο, καλύτερα θα έλεγα μια ατζέντα, την οποία την εκτυπώσαμε. Με πολύ ημεράκι, με αγάπη, με ευαισθησία. Με μια την τρομερή ονομάσαμε... κειμενογραφία θα έλεγα εγώ. Πραγματικά, δηλαδή με σταμάτησε άνθρωπος τον οποίο είχα μια καλησπέρα και γνώριζα απλά ότι έχω μια συμμετοχή και μου λέει έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Ήθελα να σου το πω στον αέρα αυτό και χάρηκα πραγματικά. Καλά. Ναι, ο κόσμος θα το κρίνει, σίγουρα εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Ελπίζω το αποτέλεσμα να δικαιώσει πάρα όλους. Πάρα πολύ καλή Σωτήρη μου, μπορούμε να την πιάσουμε λίγο την ατζέντα, την το ονομάσαμε. Σταγόνες μνήμης, παράδοσης, ιστορίας, λογοτεχνίας, γιατί προσπαθήσαμε μέσα να βάλουμε διάφορα ήθη και έθιμα από την περιοχή της Μικράς Ασίας, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιες σταγόνες από λογοτέχνες, από ποιητές, από στιχουργούς μικρασιατικής καταγωγής, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια ιστορικά στοιχεία, κυρίως για την Σμύρνη, ειδικά εκεί κάπου στο μήνα Σεπτέμβρη. Κάναμε, θέλω να πιστεύω, μια καλή προσπάθεια. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά αυτή η προσπάθεια που κάνατε. Μακάρι. Να κάνετε και άλλες μελωδικά. Το ευχόμαστε κι εμείς, το ευχόμαστε κι εμείς. Έτσι απλά, επειδή μου αρέσει πολύ μια έκφραση μέσα από το ημερολόγιο, θα ήθελα να σταθώ σε αυτήν. Είναι μια πρόταση από τον Βίκτορ Ουγκό. Γιατί η Σμύρνη ήταν μια, η αγαπημένη του πόλη, από ό,τι λέει ο ίδιος στα γραπτά του. Στην πριγκιπέσα Σμύρνη, αιώνια είναι η άνοιξη. Και νομίζω αυτό λέει πολλά. Από εδώ και πέρα τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον. 7 Φεβρουαρίου 2015 ετοιμάζουμε τον ετήσιο χορό μας, θα γίνει στο κέντρο Πολιτεία και εκεί θα γλεντήσουμε, θα διασκεδάσουμε και θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας. Πάρα πολύ ωραία. Τα 2 χρόνια τα οποία έχουν περάσει και φέτος θα είναι η 3η χρονιά, ετοιμάζουμε πάντοτε κάποιες εκδηλώσεις 29 Μαΐου. Είναι η μέρα της άλωσης της πόλης και πάντοτε προσπαθούμε κάτι να ετοιμάσουμε και να την τιμήσουμε, να την γιορτάσουμε. Πέρυσι κάναμε την πρώτη συνάντηση χοροδιών. Ελπίζουμε, ευελπιστούμε και φέτος να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να ετοιμάσουμε κάτι ανάλογο, καθώς επίσης και μία άλλη εκδήλωση θα είναι αφιέρωμα στη Σμύρνη. Και σας προσκαλούμε από τώρα να είστε παρόντες και σε αυτήν την εκδήλωση. Είναι χαρά μας και ανελιπώς θα παρακολουθούμε. Στα μελλοντικά μας σχέδια επίσης είναι η συμμετοχή μας σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις, φεστιβάλ χορού, φεστιβάλ χοροδιών. Έχουμε διάφορες προσκλήσεις, όχι μονάχα μέσα από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Θα τα μελετήσουμε, θα τα δούμε και ανάλογα θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποια εκδήλωση. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε, δεν έχει προγραμματιστεί για να το ξέρω, αλλά είναι στα μελλοντικά μας σχέδια επίσης, που να αναφέρεται στους πνευματικούς ανθρώπους μικρασιατικής καταγωγής. Θα το δούμε και αυτό και ελπίζω επίσης να τα καταφέρουμε και να πάνε όλα καλά. Αυτά είναι προς το παρόν τα σχέδιά μας. Όλα καλά θα πάνε, γιατί είσαστε πολύ δραστήριοι άνθρωποι και πολυπληθής σύλλογος, ο οποίος, Ραφαέλα μου, δυστυχώς ρίχνει το βάρος σε έναν άνθρωπο αυτό των οικονομικών. Μπορεί, επειδή είναι μόνο ο κύριος Τσέπουρας είναι εδώ δίπλα μου, είναι ο ταμείας του συλλόγου, μήπως μπορούμε να το σώσουμε έτσι λίγο με τα οικονομικά, επειδή είναι μόνο 2 χρόνια ζωής του συλλόγου ή... και σκοπεύετε να κάνετε και πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε με πολύ βαθύ αναστεναγμό, κύριος Κώστας. Τα οικονομικά... να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Τα οικονομικά είναι όπως είναι σε κάθε σπίτι. Μαζεύουμε προσεκτικά και ξοδεύουμε ακόμα πιο προσεκτικά. Έτσι, και έτσι θέλει, με σύνδεση. Και όταν σκοπεύετε να κάνετε και τόσα πράγματα, προφανώς πρέπει να, κάνουμε... να είστε... Είμαστε λίγο μαζεμένοι. Πολύ προσεκτικοί σε κάθε μας βήμα. Πολύ ωραία. Να πούμε πώς βασίζεται ο σύλλογος. Πού στηρίζεται οικονομικά. Το έσοδο του συλλόγου είναι οι αιτήσεις, συνδρομές των συλλόγων μας. Και... από τα μέλη μας το χορευτικό που δίνουν το αντίτιμό τους για το χορευτικό τους. Το για τη μηνιαία, φαντάζομαι. Με τη μηνιαία δόση. Αυτή είναι εδώ πέρα. Αυτά είναι τα έσοδα. Λίγες οι πηγές εσόδων δηλαδή. Λίγες αυτές. Πολλά λίγες τα έξοδα. Τσέπη μας, μεταξύ μας. Όσοι είμαστε μέσα, βάζουμε το χέρι στη τσέπη, προσπαθούμε. Εύχομαι να κάνετε πολλά πράγματα και να έχετε και άλλες πηγές εσόδων στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά προς το παρόν
στηριχτούμε και στα να δικά μας πόδια. Και να πάνε πολύ καλά η προσπάθειά σας αυτή με τα ημερολόγια. Βέβαια, πολύ καλά θα πάνε όλα. Βέβαια, όπως μας είπε η Φωτεινή, έχουμε ένα συμβούλιο. Ήδη είδαμε τους τρεις από τους 7. Φωτεινή μου, έτσι δεν είναι? Ο ταμείας μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσέπουρας. Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι φοβόμαστε όλοι όταν είναι να του ζητήσουμε κάτι. Όλοι όμως. Έτσι δεν ξέρω. Επειδή εγώ τον γνώρισα αυτή την εβδομάδα, δεν μου έδωσε αυτή την εντύπωση. Ίσα-ίσα είναι διαλλακτικότατος, ήρεμος, όχι. Δεν του ζήτησε χρήματα, γι' αυτό. Ίσως. Λοιπόν. Ίσως να είναι το σημείο κλειδί. Επίσης, αναπληρωματικό ταμεία έχουμε τον Νίκο το Δούρβα. Έτσι, ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, για τον Νικόλα. Ο οποίος πραγματικά βοηθάει τα μέγιστα στο σύλλογο από τη δική του πλευρά. Ήτανε μόσχεμα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, από το πήγαινε. Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ενεργά και βοηθάει σε όλους μας. Μας βοηθάει όλους μας. Και ακόμη είναι ο Θανάσης Ριτζόγλου, ο οποίος είναι ο έφορος των εκδηλώσεων. Θα σας τον δώσω να τον μιλήσετε. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Θανάση. Αφού ξεκινήσαμε με την παρουσίαση, να κλείσω με την κυρία Μανέ, την αντιπρόεδρο. Έτσι. Κυρία Μαρία. Η οποία είναι πρόθυμη για το κάθε τι. Και η κυρία Αναστασία Κωνσταντινίδου, την οποία την έχουμε υπεύθυνη χοροδίας. Πάρα πολύ ωραία. Ένα συμβούλιο το οποίο αγωνίζεται όλο μαζί για το σύλλογο. Η Dream Team των Μικρασιατών στην πόλη της Κοζάνης, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Θα ήθελα να μας πούνε έναν γρήγορο χαιρετισμό. Κύριε Γιάννη, Γιάννης Μανές, στον οποίο πριν πει οτιδήποτε, εκ αέρος θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τον τρόπο που με διαχειρίστηκε και μου έδωσε πολλές γνώσεις, μα πάνω απ' όλα αυτοπεποίθηση. Κύριε Γιάννη, ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, κυρίως για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο Γιάννης. Εγώ, ίσως είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύομαι να μιλήσω, ειλικρινά. Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένος, αλλά και ταυτόχρονα πολύ χαρούμενος, γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με αυτόν τον κόσμο, με αυτά τα χαμογελαστά πρόσωπα, το μόνο που αισθάνεσαι είναι μία ικανοποίηση και μία χαρά, γιατί βλέπεις ανθρώπους που, όπως είπε και η πρόεδρος, δεν γνωριζόμασταν χθες, αλλά σήμερα έχουμε γίνει φίλοι, έχουμε άριστες σχέσεις και μπορούμε και βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις και λέμε καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκλησή μου να είμαι εδώ. Θέλω να ευχηθώ στο Σύλλογο τα καλύτερα και ακούγοντας την Πέττη είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι αυτός ο νεοσύστατος Σύλλογος των 2 ετών στο επόμενο διάστημα θα μεγαλουργήσει και θα μιλά όλος ο κόσμος για τον Μικρασιατικό Σύλλογο Κοζάνης. Τον είχε ανάγκη η περιοχή αυτόν τον Σύλλογο, τον δημιουργήσαμε και εύχομαι καλό κουράγιο στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα πάμε από καλά καλύτερα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον του Συλλόγου. Έτσι. Αυτά είναι τα παιδιά που θα συνεχίσουν την παράδοση. Αυτά είναι τα παιδιά της 4ης γενιάς των Μικρασιατών. Και πιστεύω ότι όταν βρίσκεις νέους ανθρώπους μέσα σε συλλόγους, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχει μέλλον για το Σύλλογο. Έτσι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε παρόν εδώ και έναν άνθρωπο από το μεγάλο αδερφάκι του Συλλόγου. Έναν σύλλογο που έχει αρκετά χρόνια πορεία. Σύλλογος Μικρασιατών, το λέμε, είδας, Μικρά Ασία. Σάκης Καδόγλου, Σάκη μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία εδώ. Εγώ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την πρόεδρο του Συλλόγου που με κάλεσε να έρθω στην παράσταση, στην εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε κόσμο. Όταν γνώρισα πρώτη φορά το Σύλλογο, δεν περίμενα να δω αυτόν τον κόσμο που βλέπω σήμερα. Βρέθηκα πρώτη φορά σε όλο το Σύλλογο, δηλαδή παρουσία όλου του Συλλόγου, πέρυσι στο χορό που είχαν. Όταν είδα τον κόσμο μέσα στο κέντρο, λέω: Υπάρχουν τόσοι Μικρασιάτες στην Κοζάνη. Προηγουμένως συζητούσαμε με κάποιους πατριώτες ότι έχουμε να ζηλέψουμε, μου είπαν ότι αυτοί από εμάς. Εγώ βλέπω σήμερα ένα Σύλλογο νεοσύστατο, στην ηλικία που είναι, όχι να ζηλέψει από εμάς, εμείς έχουμε να ζηλέψουμε από αυτούς. Βλέπω μια πολυμελή χοροδία. Βλέπω μια πολυμελή χοροδία, βλέπω παιδικό χορευτικό με δικές τους φορεσιές, βλέπω το μεγάλο χορευτικό πάλι με δικές τους φορεσιές, πράγματα που εμείς στην ηλικία τους δεν τα είχαμε.
Άρα εμείς ζηλεύουμε από αυτούς, ζηλεύουμε την καλή έννοια, έτσι. Φυσικά. Συγχαίρω και το διοικητικό και τους ιδρυτές για τον κόπο που κάνανε και τους εύχομαι καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Εμείς πάντα είμαστε πλάι τους. Έτσι. Και εμείς και αυτοί, βέβαια. Έτσι. Το μυστικό, ξέρεις ποιο είναι, Σάκη μου, ότι αυτός ο σύλλογος έχει δίπλα του ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να χτιστούν πολύ γερά θεμέλια, σωστές βάσεις, και ο άνθρωπος που είναι δίπλα, ο κύριος Χρήστος Άβας, ξέρει από καλά θεμέλια, από γερές βάσεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με οικοδομικά υλικά, ξέρει να χτίζει σωστά τα θεμέλια και τις βάσεις για να είναι ένας σύλλογος δυναμικός. Καλώς ήρθατε, κύριε Χρήστο μου. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Η πορεία του Συλλόγου δείχνει ότι έλειπε ένας μικρασιατικός σύλλογος από τον νομό και από την πόλη της Κοζάνης και τα περίχωρα. Και πιστεύω ότι είναι τόσοι μικρασιάτες στην περιοχή μας που στη συνέχεια ο Σύλλογος μόνο θα μεγαλώνει. Αυτό είναι μόνο σύλλογο. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σύλλογος αυτός, κατά την ταπεινή μου άποψη, δημιουργήθηκε πρώτα για να μάθουμε εμείς από πού ήρθαν οι πρόγονοί μας και δεύτερον να μάθουν και τα παιδιά μας την ιστορία των προγόνων τους. Και θέλω να συμπληρώσω, αισθάνθηκα ιδιαίτερη συγκίνηση όταν με τον Μικρασιατικό Σύλλογο στην πρώτη εκδρομή που κάναμε είχα τη χαρά να περπατήσω στους δρόμους και να δω και το σπίτι που μεγάλωσαν ο παππούς και η γιαγιά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη συγκίνηση που ένιωσα όταν είδα το σπίτι. Τέτοιες στιγμές νομίζω ότι θα επαναληφθούν και εύχομαι σε όλους να μπορέσουν να επισκεφθούν τα ιερά χώματα που μεγάλωσαν οι πρόγονοί μας. Είμαι σίγουρος για την πορεία του Συλλόγου και θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο διότι, και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, διότι ασχολείται όλο το 24ωρο με το Σύλλογο και πολύ φοβάμαι στο τέλος θα την διώξει και ο σύζυγος. Γι' αυτό στείλαμε τα χαιρετίσματα να το πιάσουμε. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καλό κουράγιο στη διοίκηση και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι μικρασιάτες θα είμαστε δίπλα να το στηρίζουμε. Έτσι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αρκετοί άνθρωποι από την πρώτη στιγμή του Συλλόγου ήρθαν και αγκάλιασαν το Σύλλογο, όπως η κυρία Αλεξάνδρα, έτσι. Η κυρία Αλεξάνδρα Ζιάμπα Άντερσον, θα τη χαρακτηρίζα η γειτόνισσα των γραφείων του Συλλόγου, έτσι, γιατί μένει ακριβώς από του πρώτου γραφείου. Μας είχε παρακολουθήσει η οικογένεια Μελά και μας βοήθησε στο ξεκίνημά μας. Πολύ ωραία. Και τώρα να πούμε ότι τα γραφεία του Συλλόγου είναι... Είναι κάτω από το σπίτι μου ήταν πρώτα. Ναι. Και εγώ όταν είδα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ κάτι είναι που δεν το βλέπω. Περνάω και δεν το βλέπα. Προηγουμένως όμως, ήμουνα στη χοροδία του κυρίου Δασκαλόπουλου, στο Καπί, και... Λέει κάποτε, ας πούμε, μια στιγμή, ας πούμε, για μια πολύ γρήγορη, ας πούμε, κουβέντα, λέει ότι θα κάνω καινούριο σύλλογο. Και λέω, τι σύλλογο θα κάνει, μικρασιατών. Λέω, είμαι η πρώτη που θα έρθω. Έτσι. Αλλά τον έχασα, έφυγα από τη χοροδία και δεν είχα μάθει τίποτα για καιρό. Τελευταία ήρθανε στο σπίτι μου από κάτω και όταν είδα εκεί να... μία πινακίδα που ακόμα υπάρχει, δεν έχουμε βγάλει. Λέω, εδώ τι γίνεται, κάτι γίνεται που το χάνω εγώ. Πήγα ένα απόγευμα, ένα βράδυ, δεν θυμάμαι τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Κώστα, είχα δει ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Και λέω, θέλω στο σύλλογο να γραφτώ, οπωσδήποτε. Γράφτηκα, ξεκίνησα, λέω, δεν μπορώ να χορεύω, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Αλλά αυτό τον καιρό δεν θα μπορέσω να χορέψω, λέω, λίγο αργότερα, αλλά στη χοροδία θα είμαι οπωσδήποτε. Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, ας πούμε, η χοροδία, ο κόσμος. Ήθελα να μάθω για τις ρίζες μου, γιατί ο πατέρας μου είναι από την Προύσα, η μητέρα μου Κοζανίτισσα. Ένα θερμό χειροκρότημα για την κυρία Αλεξάνδρα μας.
Εκ μέρους, αυτό που ήθελα να σας πω, κυρία Αλεξάνδρα, όλων των ανθρώπων του Σύλλογου, ένα θερμό ευχαριστώ, γιατί αγκαλιάσατε το Σύλλογο από την πρώτη στιγμή που είσαστε μέλος του, με τόση θέρμη και τόση αγάπη, σαν να είναι παιδί σας. Να είστε καλά. Όλοι οι άνθρωποι του Σύλλογου σας ευχαριστούν. Εγώ θα έρθω να σας δώσω ένα πολύ γλυκό φυλάκι και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να είσαστε εδώ σήμερα. Να είσαστε γεροί και να προσφέρετε την αγάπη σας μονίμως. Όπως έχουμε καταλάβει, σήμερα το ταξίδι στις χαμένες πατρίδες θα είναι γεμάτο νοσταλγία, συγκίνηση και αγάπη. Σε αυτό το ταξίδι όμως χρειαζόμαστε και έναν οδηγό, έναν καθοδηγητή, έναν δάσκαλο που θέλω να τον υποδεχτείτε με ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα, το δάσκαλο του χορού μας, τον Γιάννη τον Κόγκο. Γιάννη μου, καλώς όρισες. Επιτέλους τα λέμε και από κοντά, στον αέρα. Βέβαια, έχουμε πολύ στενή σχέση μέσω ενός κοινού φίλου. Ναι, του πολύ αγαπημένου. Θα του στείλουμε τα φιλιά μας. Ναι, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματα. Έτσι, χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα εδώ απόψε. Μας έχεις ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Μας έχεις φέρει αρκετούς χορευτές και χορεύτριες που χωρίζονται σε διάφορα τμήματα. Είμαστε πάρα πολύ. Μόνο τα μικρούλια δεν και φέραμε και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, να πούμε έτσι. Θα είναι την επόμενη φορά. Θα τα έχουμε και τα. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει πρόγραμμα με το παιδικό μας τμήμα. Το τμήμα ενηλίκων και δύο τμήματα ενηλίκων. Και δύο τμήματα ενηλίκων, τα οποία ναι, θα χορέψουν, είναι γυναίκες, θα χορέψουν χορούς από πρώην. Πολύ ωραία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής εμείς θα τα λέμε παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω από τη δικιά μου πλευρά και να σας χαρώ για το έργο που κάνεις. Πραγματικά είναι και το κανάλι φυσικά και το Διοικητικό Συμβούλιο από τη πλευρά μου, από καρδιάς και όλους τους χορευτές και όλα τα μέλη του Συλλόγου. Είσαι ένας άνθρωπος με μεγάλη ιστορία στον χώρο της διδασκαλίας του χορού, ως γυμναστής, αλλά πάνω απ' όλα τα στοιχεία που έχω συλλέξει είναι ότι είσαι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και αυτό με χαροποιεί ότι εσείς τραβάτε το κουπί, εμείς απλά φιλοξενούμε, κάνουμε μια προσπάθεια να συντονίσουμε την όλη κατάσταση για να την προβάλλουμε. Αλλά οι πραγματικοί αγωνιστές είσαστε εσείς. Εσύ, ο Λεωνίδας και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται και είναι κοντά στην παράδοση και δίνουν την ημέρα τους, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολλές στιγμές από τη ζωή τους για να την κρατήσουν ζωντανή. Και νομίζω για όλους τους δασκάλους χορού αξίζει ένα πολύ θερμό χειροκρότημα στο πρόσωπο του Γιάννη που φιλοξενούμε εδώ. Βέβαια, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και συμπαραστάτες, ναι, κάποιους εκλεκτούς μουσικούς, τους οποίους θα πάμε μαζί παρέα, αλλά Γιάννη μου, να τους παρουσιάσουμε. Τους ετερόκλητους, όπως είπαμε, έτσι. Ναι. Πολύ καλά έκανες. Δεμερτζίδου, η Βασιλική. Η Βάσο μας. Καλώς ήρθες, Βασιλική μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Αλαούτο και Τεμποζίδη, ο Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο. Στο Ούτι, Μαυρίδου, Έφη. Βέβαια, αν και έχουν διαφορετικά επίθετα, μοιάζουν πάρα πολύ, έτσι. Δεν ξέρω κάτι, υπάρχει κάποια συγγένεια, ε. Τεμποζίδη, τη λένε απλά τώρα. Είναι το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό. Πάρα πολύ, αλλά καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κανονάκι, Γεωργία Λόλη. Κανόνι, Γεωργία. Στο βιολί, ο Στέλιος Αυλογιάρης. Ο μοναδικός. Και φωνάρα, ο Στέλιος. Και στο ακορντεόν, Νταβατζή Δέσποινα. Η γνωστή κυρία Στερεπέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τιμή σας, τιμή μας η παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με χορό να γνωρίσουμε το πρώτο μας τμήμα, το παιδικό τμήμα. Τα αστέρια μας, το πιο καλό χορευτικό. Έτσι. Τα παιδιά μας που θα ξεκινήσουν να μας χορεύουν. Θα χορέψουμε ένα σιρτό, τα μελιωτάκια. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Αβάντι μαέστρο, πάμε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με λιώτικα τραγούδια.
τραγουδήσουμε. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς να μην είσαι χαρούμενος όταν βλέπεις τέτοιες φατσούλες, την συνέχεια μας. Έλα από εδώ, Γιάννη μου, λίγο. Λατρεύω να βλέπω τα παιδιά να χορεύουν. Και χορέψανε και τέλεια. Μπράβο, παιδιά. Και ο χορός και το παρουσιαστικό. Πιο όμορφα παιδάκια έχετε δει? Όχι, όχι. Ειδικά είναι εδώ μία συμπάθεια. Θα μου επιτρέψετε λίγο να της δώσω ένα πολύ γλυκό φυλάκι. Να στείλουμε χαιρετισμού στη μαμά. Ναι. Πώς τη λένε τη μαμά? Βάγια. Βάγια μου, σ' αγαπάμε. Και τον μπαμπά τον αγαπάμε πολύ. Ναι, τον Γιώργο που είναι εδώ. Αλλά επειδή η μαμά δεν είναι, θα στείλουμε χαιρετισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα παιδιά μας. Θα χορέψουμε ένα Καρσιλαμά. Άλλους δύο χορούς έχουμε με τα παιδάκια μας. Το Καρσιλαμά και ένα Χασάπικο. Θα χορέψουμε τώρα τον Καρσιλαμά, τον Μαρμάρινο. Πολύ ωραία. Πάμε να απολαύσουμε τα παιδιά μας. Σας λατρεύω. Μπράβο σας. Ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά μας. Thank you.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους σας. Θέλω να μου πεις το όνομά σου. Πώς είναι το όνομά σου? Μάρθα. Μάρθα. Περνάς καλά εδώ, Μάρθα? Ναι. Χορεύεις πάρα πολύ ωραία, το ξέρεις? Ναι. Θα μου δώσεις ένα φιλί? Αγάπη μου, ερωτεύτηκα, μιλάμε. Ένα θερμό χειροκρότημα στη Μάρθα. Κλείνουμε το πρώτο μας μέρος, Γιάννη μου, με το παιδικό μας τμήμα που μας χορεύει υπέροχα, μας μαγεύουν τα παιδιά μας. Μπράβο, παιδιά. Με... Χασάπικο, έχει για πάντα, για. Ένα χασάπικο να αποχαιρετήσει λοιπόν το παιδικό μας τμήμα. Μη φύγει κανείς. Πάμε σε διαφημισούλες πολύ γρήγορες και ακολουθεί η μελωδικότερη χοροδία που έχετε ακούσει ποτέ. Θα τρελαθώ, μιλάμε. Σύλλογος Μικρασιατών. Και μέσα στο γέντι κουλέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μίλησαμε.